Θέλω να σταθώ λίγο που είπες πριν για το product development, γιατί είναι το τελευταίο σημείο που θέλω να σε ρωτήσω όσον αφορά το κομμάτι το πρώτο. Ποια ήταν η μέρα, αν θυμάσαι, ή αν υπήρξε ποτέ, που έφτασες να βγάλετε ένα product είτε μια συνταγή, και ήταν εκείνη η στιγμή που κάτι βράμε, που ήταν το point, το benchmark για να καταλάβεις ότι κάπου πάει σωστά. Τα πρώτα είναι pancakes. Που εντωμεταξύ είναι εντέλεια, εντέλεια, ναι. Μια ημέρα, μια Κυριακή, πριν 2 χρόνια, 3 χρόνια, ήμουν hangover και ήθελα να, και πίνουσα πολλά και ήθελα να φάω brunch. Αλλά ήταν χειμώνας και έβρεχε και κανένας δεν ήταν αδέρα από τους φίλους μου και ας πω αλήθεια βαρκούν να πάω έξω. Σω ήρθα στο φούρνο, ήβρα μια συνταγή κάπου, ούτε που θυμούμε που την ήβρα τη συνταγή. Με ζάχαρη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ήρθα μέσα και, και απλά ούτε χωρίς, ήμουν κρουσμένο, δηλαδή δεν θεωρούσα, είχα πει πολλά την προηγούμενη νύχτα. Και ήρθα, δεν ξέρω πώς την άλλαξα, έχω τη συνταγή μου τώρα, όποιος σου λέει, θυμούνται αρχηγή για να σου πω. Ναι. Τι έκαμα και πώς άλλαξα, απλά έκαμα την συνταγή, στόλισα την πάνω σε ένα πιάτο, ένα pancake πρωτεΐνης. Έβαλα μια sugar free πραλίν που είχαμε μέσα, λίγο ρόδι, λίγο μπανάνα. Έφαγα λίγο εγώ, επειδή χόρτασα αρκετά και θυμόλα μέσα στο ψυγείο. Και έστειλα μήνυμα της Ολίβιας και του Πάνου που είναι τα παιδιά του αδερφού μου που δουλεύουν μαζί μου και μου τα άτομα τα οποία στα κοντινό μου περιβάλλον μου βοηθούν γενικά μαζί με το product development. Και δεν είχαν έρθει όλη μέρα, ήταν το μεσημέρι. Και εγώ η νύχτα ήμουν σινεμά, Κυριακή. Ήμουν σινεμά με την παρέα μου. Και παίρνω μήνυμα και από τους δικαιώτους του άλλου μου, «Α, μάνα μου, is one of the best things you've ever done». Τα καλύτερα προϊόντα που έκαμες ως τώρα. Και άλλος εγώ μέσα μου, «Μα ποιο». Είναι που ήμουν. Κουρισμένος ήμουν πριν. Και άλλο μου, «The pancakes». Και απλά σημείωσε ότι ήταν μέσω ψυγείο. Οκ, okay, για πάρα πολλές ώρες. Γυμνά. Και εντάξει, ξύπνησα την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα. Κανονικά στη δουλειά, δεν ανάφερε κανένας τίποτε. Έρχεται Παρασκευή. Και λέει με Ολίβια, Μαρίνο, γιατί δεν ξέχαμε τα πρώτα pancakes και να πουλούμε στο φούρνο. Και όσο εγώ, μα τόσο πολλά ωραία ήταν. Και λέει μου, ναι, μπορώ πολλά ωραία, τι εννοείς. Κάμουμε τα, έκαμε 8, ήταν πριν να κάνουμε την αναγέννησή μας, και βάλαμε σε ένα ψυγείο πολλά παλιό που είχαμε. Και όταν τα έκαμε μάθει, μίλησα με αδερφό μου, και λέει μου, ποιος τα πιάσει, ρε, λέει μου, pancakes, κρύα, κρύα. Αφού είσαι τώρα pancakes για μπραντς. Και βασανίστηκα, λέω, εγώ μοιραζάτε κάμετα και μια φορά και κανεί. Εβάλαμε τα στο Instagram. 2 ώρα θεωρώ μεσημέρι. Νομίζω μέσα σε 20 λεπτά ήρθα από το Instagram διαφορετικά άτομα και πιάντα. Και μην έτσι εγώ. 20 λεπτά. Μετά ξαναπήγα μέσα, ξανέκαμα, ξαναπουλήσαμε την ίδια μέρα και ξεκίνησε. Μεγάλωσε τόσο πολλά η φάση που έπιασα πάρα πολλά μεγάλη δύναμη για να μπορέσω να συνεχίσω. Και μετά εντάξει, απλά επειδή κάναμε τα nutritional information, ήταν ότι είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς αλεύρι, and high protein. Λέω εγώ, όπα ρε φίλε, κάτι παίζει σειρά μου. Μετά ξεκίνησα να σκέφτομαι σαν καταναλωτής, λέω εγώ, οκ, τι ανάγκη λύω τώρα. Καταρχήν, κάποιο που πάει γυμναστήριο, όπω πάω εγώ, θέλω να φάω κάποιο γλυκό. Τι ζω πολλέ φορέ που θα πάω γλυκό. Αλλά δεν μπορώ, ρε φίλε, να πηγαίνω να γαμιούμε στο γυμναστήριο μέρα νύχτα, και μετά να έρθω επειδή θέλω γλυκό να τρώω 35.000 θερμίδε. Και να μην πιάνω τίποτε. Σου είπα, fuck that shit, let's go. Fitness cakes, fitness πράγματα, αλλά πρέπει να είναι ωραία στη γεύση. Δεν πρέπει να στερούνται κάτι. Και έκαμε, μετά είδα, κατάλαβα και κομμάτια της αγοράς καλύπτω. Δηλαδή που σκέφτομαι τώρα, ξύπνησα hangover στο τυχαίο να έφκαλα κάτι που ούτε καν θυμίζω πως το έφκαλα, ξεκίνησε και μετά επουλούσαμε πόσα ρε. Σκέφτου, τώρα είμαστε μπέκερ με άλλο 300-400 προϊόντα, έτσι. Ναι. Πουλούσαμε γύρω στα 1000 pancakes το μία. Μπέικερ. Ποιον παραπάνω. Μπέικερ. Μπέικερ.
Λέω και εγώ, okay, this is game changing. Και τώρα το challenge μου σήμερα είναι πώς να αφήσω τη λέξη bakery που μέσα στην επιχείρηση μου. Έχουμε ψωμί, έχουμε τυρομηχανή, έχουμε τα παραδοσιακά προϊόντα που είναι πάρα πολλά όμορφα και ωραία. Αλλά τον bakery θυμίζει σου γαράθρακα, γλουτένι, βούτυρο, ζάχαρη και πάει λέγοντας. Άρα, εμπιζήν το προϊόν για να σου απαντήσω την ερώτηση σου. Απλά, I was paying attention. Ναι. Έδιωσα προσοχή. Εν ήταν η φάση, «Ει τώρα», και είπε μου έτσι κάποιος σιγά, εντάξει, ναι. Ού, πελάρες τούτα, η δουλειά μας είναι το ψωμί, ναι, η δουλειά μας είναι τα φραντζολάκια. Όχι, 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 όχι. Πέρασε ανοιχτός. Πρέπει να κάνεις στο τι θέλει και τι σου λέει ο πελάτης. Και τι ηλικία πρέπει να αγορά, αν μπορείς να το σκεφτείς μπροστά. Ο λόγος την πρώτη φορά που είχα έρθει στο φούρνο το δικό σας ήταν για τα protein pancakes. Είχα πιάσει 4 πράγματα την μέρα που ήρθα. Το πρώτο ήταν τα protein pancakes με το ρόδινο. Το ότι ουσιαστικά το product development σου στο αρχικό στάδιο έφτασε στο σημείο που προχωρούσε, που τον κύκλο σου τον κοντινό, είτε ήταν φιλικός, είτε ήταν οικογενειακός. Πόσο σημαντικό είναι το να υπάρχει ένας κύκλος γύρω από το κάθε άτομο που να του κάνει κριτική, που το βοηθά, όχι που τον παίρνει πίσω. Πάρα πολύ μεγάλο point, επειδή είχα ανεβάσει 2 TikToks και στο Instagram τα συγκεκριμένα βίντεο, μιλώντας για τους ανθρώπους, για τις επιλογές που κάνουμε σαν ανθρώποι, ποιους πρέπει να ακούμε, ποιους δεν πρέπει να ακούμε. Έχω να πω ότι παντού ανά το παγκόσμιο θα έχεις ανθρώπους όπου ονομάζονται Dream Stealers, όπου είναι ανθρώποι οι οποίοι χωρίς να έχουν κάποια κακία μέσα τους, απλά η εμπειρία τους και η ανασφάλεια τους μέχρι σήμερα ημέρα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να δεχτούν καινούργιες ιδέες ή μεγάλα όνειρα ή διαφορετικές σκέψεις και απόψεις, επειδή απλά δεν είναι συνηθισμένοι. Και για να σε προστατεύσουν και εσένα που τους εισηγήσει κάποια πράγματα, αλλά και τον εαυτόν τους που το να σε σώσουν αν εσύ πληγωθείς. Ναι. Σε όλες τις κατηγορίες της ζωής, μιλώ μόνο για το συγκεκριμένο πράγμα, επηρεάζουν σε αρνητικά. Και σε αποφαρύνουν να κάνεις κάποιες κινήσεις πιο ρίσκι. Εσύ ρώτησε, απλά θα το καλύψω, για να έχει λίγο value σε αυτούς που μας ακούν. Ναι. Όσον αφορά να έχεις έναν κύκλο δίπλα σου, όπου να μπορεί να σε στηρίζει για να σε κριτικάρει, εσπαστικό, επειδή ξέρεις, όταν έχεις το passion για να μπορεί να κάνεις create προϊόντα, πιστεύεις ότι το πρωτότυπο προϊόντα που κάνεις πάντα είναι το καλύτερο. Ότι κάνεις design, θα δεις, that's it, μπορεί να φάεις μέρες. Και να έρθει κάποιος και σε ευκαιρία θα σου πει, εντάξει. Και λες εσύ, τι εννοείς. Σπαθούσα 5 μέρες να το κάνουμε το πράγμα. Λες με εσύ, how dare you. Αλλά μετά όταν φεύγεις και κάθεσαι σκέφτεσαι, λες εξή, οκ, περίμενε. Η μόνη μου άποψη, η δική μου άποψη είναι η μόνη άποψη. Άρα χρειάζεται και κάποιος άλλος να μπορεί να σε κριτικάρει καλά. Αλλά εγώ πλέον δεν έχουμε κριτικές. Τι εννοώ. Δεν έχουμε να χτυνοποιείς. Είναι ωραίο. Θα σε λάβω καν υπόψη. Θέλω να χτυνοποιείς. Είναι ωραίο για τούντους τρεις λόγους. Okay. Και σε παρακαλώ να σε ρωτήσω, πέ μου τι θα μπορούσα να κάνω. Επειδή να έρθει να μου ρίξεις μια κριτική ή μια άποψη, sorry, είναι η εκφρασή μου, χέστηκα. Who fucking cares. Κριτικές πολλές, αφρόει πολύ, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Άρα, αφού εσύ δεν είσαι ο πελάτης μου, εσύ αν είσαι κοντινή μου ανθρώπη ή οποιοςδήποτε, αλλά δεν είσαι ο πελάτης μου, τότε I couldn't care less. Ακριβώς. Αν μου δώσεις constructive feedback. Εδώ στέκουμε ότι χρειάζομαστε constructive feedback. Δηλαδή, κάποιος που έρθει να σου πει συγκεκριμένα, κοίταξε, James, τούτο που κάνεις είναι πολύ καλό, θα μπορούσε όμως να γίνει καλύτερο να αλλάξουν τα 5 πράγματα για τους 5 λόγους. Ναι. Εσύ να κάτσεις να πεις, οκ, ενώ παρέτσι διαφορετικά πάρτος μου, το που κάνεις ήταν καθόλου καλό, what the fuck, ας πούμε. Και να μιλήσεις έτσι. Τι είναι, αυτά. Ναι. Τούτο αναφέρεται και πάρα πολλά, ειδικά μες στο βιβλίο του Dale Carnegie, και αναφέρει το ότι με το να κάνεις point out στον άλλον ότι απλώς κάνει κάτι λάθος, εκτός του ότι προκαλεί σημαντική αντιπάθεια, δεν το βοηθάς καθόλου, γιατί εν του κάνεις point out
το πού μπορεί να κάνει λάθος και πώς μπορεί να τον βοηθήσει η κριτική που του άσκεις. Ναι. Μπορεί να στεγάμε προσφέρεις κάτι παρά μόνο κριτική. Δεν προσφέρεις τίποτα. Okay. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο. Ακούστε ολόκληρο το επεισόδιο στο Spotify, iTunes και όλες τις πλατφόρμες. Κάντε subscribe. Ευχαριστώ πάρα πολύ.